Χαίρετε, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε ένα επεισόδιο Eurotrax 2, το τρίτο επεισόδιο. Ξεκινώντας το παιχνίδι μας, θα κάνουμε ένα δρομολόγιο από Λιόν, από Μιλάνο Λιόν, με αυτοκινητάμαξα. Πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας. Να μεγαλώσουμε σιγά σιγά την εταιρεία μας. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μας. Το Scania, το R380. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το δρομολόγιο μας. Να μπορέσουμε να μαζευτούμε, να πάρουμε ένα δάνειο, να πάρουμε ένα δικό μας φορτηγό, ώστε να το φτιάξουμε και να πηγαίνουμε τα δρομολόγια μας με το δικό μας φορτηγό. Να αρχίζουμε σιγά σιγά να μεγαλώνουμε την εταιρεία μας, να την εξελίσσουμε και να τη μεγαλώνουμε. Σήμερα έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε το δικό μας αυτοκίνητο. Να δούμε τι αυτοκίνητο θα μπορέσουμε να πάρουμε. Τι αυτοκίνητα υπάρχουν στο δικό μας το επίπεδο θα μπορέσουμε να πάρουμε. Και ανεβάζοντας επίπεδο θα ξεκινήσουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο που πραγματικά θέλουμε και να το φτιάξουμε όπως πραγματικά θέλουμε εμείς. Φυσικά θα μεγαλώσουμε την εταιρεία μας. Θα αναβαθμίσουμε το πάρκινγκ μας, να βάλουμε και δύο ακόμα αυτοκίνητα σιγά σιγά με δύο οδηγούς, ώστε να πληρώνουμε, να εισπράττουμε κάποια χρήματα και να πληρώνουμε και από εκεί τις υποχρεώσεις μας. Για να μην επιβαρύνετε όλες τις υποχρεώσεις ένα αυτοκίνητο. Μην ξεχνάμε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και ένα δάνειο από την τράπεζα τώρα. Αυτός τι θα κάνει, δεν θα πάει δεξιά. Θα μας αναγκάσει να κάνουμε προσπέρασμα από δεξιά.
Τα αποφάσισα να πάει δεξιά. Διόδια σε 500 μέτρα. Πιούμε και λίγο καφεδάκι. Όταν οδηγάς ένας καφές, πάντα πάει. Προσπάθησα να φτιάξω λιγάκι τον ήχο και του παιχνιδιού και του μικροφόνου. Πιστεύω να είμαστε καλύτερα τώρα. Θα το δούμε. Και αν χρειαστεί διορθώσεις θα τις κάνουμε στην πορεία. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε εντάξει αυτή τη στιγμή. Μια χαρά πάει το σκανιάκι, παρόλο που μικρό 380, είχε ελαφρύ φορτίο και πάει μια χαρά, ξεκούραστα.
5 ώρες παιχνιδιού ακόμα μας απομένουνε. Άλλοι 2 όδια σε 700 μέτρα. 5 ώρες του παιχνιδιού μας απομένουνε και 365 χιλιόμετρα. Μας έπιασε και η βροχούλα.
Τράβηξαμε και μια φωτογραφία από το στιγμιότυπο της προσπέρασης να το έχουμε. Και όλα καλά. Σταματάει και η βροχούλα. Και άλλα διόδια. Μ' αρέσει που βρίσκουμε την Ελλάδα ότι έχει πολλά διόδια.
Γιατί μας πετάχθηκε τώρα αυτό. Δεν ξέρω γιατί μας το έκανε τώρα αυτό. Για να προσπαθήσουμε. Για πάμε πάλι από την αρχή. Να συνεχίσουμε το δρομολογιό μας. Αυτό δεν ξέρω γιατί συνέβηκε, αλλά θα το φτιάξουμε στην πορεία. Να μην ξανασυμβεί. Πάμε να συνεχίσουμε το δρομολόγιο μας και μόλις τελειώσει το παιχνίδι θα δούμε γιατί μας το έκανε. Μία ώρα μας έχει απομείνει ακόμα και 74 χιλιόμετρα. Μέσα στο τούνελ. Αυτά πρέπει να είναι τα τελευταία διόδια πριν τη Λιόν.
Εντοπίστηκε η πόλη της Λιόν. Πριν όμως παραδώσουμε το φορτίο, έχει δύο σημεία που πρέπει να τα ανοίξουμε. Ένα είναι εδώ και το άλλο είναι εδώ. Θα κατευθυνθούμε πρώτα για εδώ, να ανοίξουμε την αντιπροσωπεία. Και τη γραφείο έβρεσης εργασίας οδηγών. Και μετά θα πάμε να παραδώσουμε το φορτίο μας. Έβρεση γραφείο οδηγών και η Ρενό, η Πεζό. Αν δεν έχει κίνηση να κάνουμε μια επιτόπου, ευκαιρία είναι. Και να πάμε να κάνουμε την παράδοσή μας κανονικά. Είμαστε μια χαρά, έτοιμοι να παραδώσουμε το φορτίο μας. Καλά τα πήγαμε στο δρομολογιό μας. Καλή και η αμοιβή μας. Ανεβήκαμε και ένα επίπεδο, είμαστε στο 7 και συνεχίζουμε. Τι να βάλουμε,
παραβάλλουμε παράδοση το χρόνο μας. Λοιπόν, τώρα λέω να κοιτάξουμε για κάποιο αυτοκίνητο. Τα λεφτά που έχουμε είναι 76.000 και πάμε, εμπόριο φορτηγών. Να ξεκινήσουμε από Σκάνια στο Μιλάνο που είναι και η έδρα μας. $360 το Σκάνια. Τι άλλο έχουμε εδώ? Πάλι το 360. Ω, εδώ πάμε ψηλά, στο επίπεδο 27. Ω, είναι μεγάλα επίπεδα. Πάμε να ρίξουμε σε άλλη εταιρεία μια ματιά. Πάμε στο ΜΑΝ, που είναι ωραίο αυτό το κινητάκι. Και ο Κωδινής εμάς είναι εδώ. Λοιπόν, δώδεκα επίπεδο, το 480, 360, πολύ μικρό, πολύ μικρό ρε παιδιά, πρέπει να ανέβουμε επίπεδα. Μόνο αυτά τα δύο μας δίνει. Για να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε. Mercedes δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα την προσωπία, άρα για πάμε στο Volvo. Μια την προσωπία εδώ πάνω. Τι έχουμε από Volvo? Έχουμε αυτό εδώ, 460 ύπους. Καλά είναι. Έχουμε αυτό που είναι 600 ύπη, αλλά είναι 10 επίπεδο. Αναγκαστικά θα πάμε σε αυτό για την ώρα, να δουλέψουμε λίγο να ανέβουμε επίπεδο και στην πορεία αγοράζουμε αυτό που θέλουμε και το δίνουμε αυτό σε έναν οδηγό να το δουλέψει. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στην τράπεζα να πάρουμε ένα δάνειο. Για τα λεφτά που έχουμε δεν φτάνουν. Που είναι η τράπεζα εδώ. Να πάρουμε ένα δάνειο 100.000 για την ώρα. Και θα πάμε αγορά φορτηγών στη Volvo και θα πάμε το ταξιδάκι μας. Πάμε σε αυτό, να το βάψουμε ένα χρωματάκι, να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. 460, 500, 540 με 23.000 είναι. Οι τρουμπίνες του, το σαλόνι του, αριστερό τιμόνι δεξιό. Λοιπόν, θα το βάψουμε μαύρο. Εδώ δεν έχουμε πολλές επιλογές. Εδώ μπορούμε να βάλουμε αυτά τα spoiler. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εδώ πέρα να βάλουμε την πινακίδα μας.
Εδώ τι μπορούμε να βάλουμε. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει άλλο σε αυτό το αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε μέσα στην καμπίνα τι μπορούμε να βάλουμε. Είναι η πινακίδα μας. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τιμόνι, αλλά όχι, θα αφήσουμε το τιμόνι του. Εδώ μπορούμε να βάλουμε διάφορα πράγματα. Να βάλουμε τον παππού, να βάλουμε το κοριτσάκι που μελετάει, τον παπάρα αυτόν. Αυτή θα βάλουμε. Εγώ λέω να βάλουμε την κοπελίτσα αυτή. Δεν ξέρω να συμφωνείτε, γράψτε το μου στα σχόλια. Λοιπόν, και εδώ πέρα πρέπει να της δώσουμε ένα όνομα. Για πέστε μου, πώς θα την ονομάσουμε? Να την ονομάσουμε για την ώρα Μαρικάκι. Και αποφασίστε πώς θα την βγάλουμε. Αν θα αφήσουμε το Μαρικάκι ή θα την ονομάσουμε αλλιώς. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε κάποια πραγματάκια. Άλλα. Και να βάλουμε και ένα πακέτο τσιγάρα εδώ να υπάρχει. Εδώ πίσω δεν ξέρω αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, μην το παρακάνουμε. Πιστεύω να παραμείνουμε όπως είμαστε με το μαρικάκι μας και βλέπουμε στην πορεία έτσι αλλιώς θα το αλλάξουμε αυτό το αυτοκίνητο. Πάμε να αγοράσουμε το αυτοκίνητο. Και να κάνουμε το πρώτο μας δρομολόγιο με δικό μας πλέον αυτοκίνητο. Να το καμαρώσουμε λίγο. Το γκαράζ μας είναι ακόμα μικρό, το οποίο θα το μεγαλώσουμε. Και θα κοιτάξουμε να εξελίξουμε όσο μπορούμε καλύτερα το παιχνίδι μας. Τα πραγματάκια μας είναι εδώ, το μαρικάκι είναι εδώ. Ωραίο το αυτοκίνητο. Λοιπόν,
βάλουμε το αυτοκίνητο τώρα μέσα στο γκαράζ μας. Και θα σταματήσουμε εδώ το παιχνίδι και θα κάνουμε το πρώτο μας δρομολόγιο στο επόμενο παιχνίδι, στο Euro Truck 4. Θέλω να ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται μηνύματα πότε βγάζω καινούριο βίντεο. Και τώρα που χειμωνιάζει και μαζευόμαστε σιγά σιγά, θα κάνουμε πολύ πιο συχνά βίντεο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.